Λοιπόν, ελάτε να ανοίξουμε ένα κύκλο εδώ πολιτικής συζήτησης. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Λάζαρη, να σχολιάσουμε και τα τοπικά αν χρειάζεται, να σχολιάσουμε βεβαίως και την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, και να μας δώσει έτσι το στίγμα των επόμενων κινήσεων του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Καλό απόγευμα, κύριε Λάζαρη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κύριε Λάζαρη, να τολμήσω να πω ότι το τελευταίο διάστημα βιώνει το ΠΑΣΟΚ ένα κύκλο εσωστρέφειας και πάλι λόγω κάποιων διαφωνιών που έχουν ακουστεί για την πορεία του κόμματος, ή είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός? Κύριε Κουνιάκη, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Η εσωστρέφεια αυτό το διάστημα πλήττει την παράταξη. Η ευθύνη είναι συλλογική όμως και οι πολίτες κρίνουν τον καθένα μας ατομικά. Η πρόεδρός μας ανακοίνωσε συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και εκεί στο Σεπτέμβριο μετά θα έχουν και συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε ένα συνέδριο, πάντα σε ένα κόμμα ανοιχτό, σε ένα κόμμα δημοκρατικό, σε ένα κόμμα που δεν πρέπει να σεβόμαστε διαφορετικές προσεγγίσεις και προφανώς δεν μπορούμε να φοβόμαστε και τις εκλογικές διαδικασίες, έτσι. Στα πλαίσια βέβαια όσων ορίζει το καταστατικό μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα δίδαξε δημοκρατία στα κόμματα, ο Ανδρέας Παπανδρέου δίδαξε δημοκρατία στα κόμματα, κεντρική επιτροπή, εκτελεστικό γραφείο, ο Γιώργος Παπανδρέου εκλογή αρχηγού από τη βάση. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Καλό είναι να υπάρχουν και οι άλλες φωνές, δεν μπορεί να γίνουμε παραδείγματος χάρη κουκουέ. Όχι, δεν έχω τίποτα με το κουκουέ, αλλά λέω ότι. Σωστό. Και εκεί όμως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχετε δίκιο, απλά μερικές φορές σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας του κόμματος, η οποία είχε αποδώσει καρπούς και δημοσκοπικά. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια τάση στιγμαία της κοινωνίας. Μήπως υπάρχει η θέληση από κάποια στελέχη να πυρπολήσουν όποιες προσπάθειες γίνονται τη δεδομένη χρονική στιγμή για να σύνταξη του χώρου της κεντροαριστεράς? Όχι, κύριε Κουνιάκη. Είναι η αγωνία. Είναι η αγωνία των νέων στελεχών. Ναι. Είναι ένα αίτημα που τον κόσμο της παράταξης έχει σχεδόν καθολική αποδοχή της διεύρυνσης, της ανανέωσης. Η κέντρο-αριστερά, ώστε στις επόμενες εκλογές οι πολίτες να έχουν μια ισχυρή αλλακτική επιλογή, έτοιμη να πρωταγωνιστεί απέναντι στη Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό το τομέα θέλουμε και νέους ανθρώπους. Οι νέοι, δηλαδή μέσα στο ΠΑΣΟΚ, κάνουν και αυτή την επανάστασή τους. Έχουμε το δικαίωμα. Αλίμονο. Αυτός είναι όλος ο. Τα δύο συνέδρια είναι το ένα τον Ιούνιο, όπως είπαμε, το άλλο τον Σεπτέμβριο. Είναι η διαδικασία, είναι οι τριβές, είναι το ζήμωμα. Και πάντα από αυτές τις διαδικασίες βγαίνουμε πιο ισχυροί. Αυτό είναι όλο το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στην παράταξη. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και ένας λόγος παραπάνω, γιατί το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αποτελείται και από άλλους φορείς. Είναι κινήσεις πολιτών, είναι η Δημάρα. Είναι το κινησό του κυρίου Παπανδρέου. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα προσχωρήσουν μέχρι το τέλος. Όχι, υπάρχουν και εκεί στα κόμματα δύσκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να τα μπορέσουμε να τα συμφωνήσουμε άμα δεν πάμε σε ένα φορέα, ένα πολιτικό φορέα. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν σε ένα πολιτικό φορέα, να βγει το πρόγραμμα και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Αλλά όλο αυτό το διάστημα θα υπάρχουν τριβές. Δεν είναι κακό αυτό. Γιατί στον ενιαίο πολιτικό φορέα η σύνθεση θα υπάρχει και συμβασμοί. Ναι. Έτσι είναι. Όταν συνθέτεις, πρέπει να κάνεις και συμβασμούς. Θεωρείτε, κύριε Λάζαρη, ότι ήταν αναμενόμενο θα φτάναμε εδώ? Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Ωραία. Οπότε λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη γενικότερα προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Από την άλλη όμως, οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν, κύριε Λάζαρη. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει ένα νέο διακύβευμα, ένα νέο αφήγημα να περαστούν τα μέτρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και από την άλλη διακρίνουμε και μια μηχανία στην αξιωματική αντιπολίτευση, διότι και αυτή ψάχνει ένα αφήγημα και να στείλει ένα μήνυμα στους πολίτες. Κύριε Κουνιάκη, δεν πρέπει να γελιόμαστε. Εγώ είχα σας δώσει μια συνέντευξη το Γενάρη του 2015, προεκλογικά. Και σας είχα πει ότι ο κύριος Τσίπρας θα ψηφίσει τρίτο, ίσως και τέταρτο μνημονίο. Βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα επαληθευόμαστε σαν ΠΑΣΟΚ που είπαμε αυτά τα πράγματα. Γιατί είχαμε πει ότι έπρεπε να υπάρξει
εθνική ανάγκη συνεννόηση. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας το πυρπόλησε αυτό το πράγμα. Εμείς το είπαμε, το ζητήσαμε, το ζήτησε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, το ζητήσαμε με το Σαμαρά και με το Βενιζέλο. Βλέπαμε ότι η χώρα, ότι για να βγει στο ξέφωτο, πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Και έπρεπε να υπάρξει εθνική συνεννόηση, να τα κάνει όπως το έκανε η Κύπρος, η Πορτογαλία και βγήκαν αυτές οι χώρες. Εμείς δεν υπήρξε αυτή η εθνική συνεννόηση και θα τρέχουμε για πολλά χρόνια ακόμα, εγώ σας το λέω. Και είναι πολύ κακό αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί το μνημόνιο τελειώνει το 18. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο τελειώνει το 18. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και φέρνει αυτές τις μέρες στη Βουλή μέτρα του 19, του 2020. Δεσμεύει μια επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, μιλάμε για τέταρτο μνημόνιο, κύριε Κουνιάκη. Ναι. Και το οποίο είναι και το πιο σκληρό. Φανταστείτε τι θα γίνει στους μισθωτούς και συνταξιούχους που θα έρθουν στα 5.600. Μετά από 7 χρόνια, πάμε στα 7-8 χρόνια. Και δεν πρόκειται να βγούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, Στις 12 Ιουλίου του 2015, ο κύριος Τσίπρας είχε δεχτεί 3 ταπεινωτικούς όρους, οι οποίους ίσως η κοινωνία να μην τους ξέρει. Η πρώτη ήταν η απόφαση συμφωνία της Συνόδου ήταν των αρχηγών κρατών της Ευρωζώνης. Η ρήτρα αναγνώρισης του συνολικού δημοσίου χρέους ολοσχερούς αποπληρωμής του. Το έχει δεχτεί ο κύριος Τσίπρας αυτό. Ναι. Δεύτερο, ήταν ρήτρα παράδοσης από το ονομαστικό κούρεμα χρέους. Μας λέει για κούρεμα χρέους. Είναι ρήτρα παρέτησης στον 12 Ιουλίου του 2015. Και το τρίτο είναι η ρήτρα υποθέκευσης της ρευστοποίησης της εθνικής περιουσίας μέσω υπέρ του Ταμείου του ΑΕΠΕΔ με ξένο επικεφαλής. Αυτά είναι δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Η κοινωνία δεν το ξέρει. Έγινε στις 12 Ιουλίου του 2015. Μάλιστα. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά. Mm-hmm. Βεβαίως τώρα, κύριε Λάζαρη, για να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, κάτω από τότε την πίεση όλου του πολιτικού κόσμου να φέρει μια συμφωνία. Βεβαίως. Γιατί αν προχωρούσε συμφωνία που είχε ετοιμάσει ο Εμέλ Χαρδούβελ, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Ναι, αλλά το email Χαρδούβελ ήταν ένα σημείο αναφοράς. Δεν ξέρουμε αν θα γινόταν τέτοιο. Ένα σημείο αναφοράς. Οι εταίροι μας ζητάγανε 1,7, εμείς λέγαμε 900, κάπου εκεί στη μέσα τα βρίσκαμε. Ναι. Από εκεί, αν είχαν ολογιστεί κανείς από το 2015 μέχρι τα σήμερα, έχει μέτρα 100 δις, είναι τρελαθούμε. Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό. Θα τρελαθούμε. Και έχουμε το παράδειγμα των άλλων κρατών. Αν δεν υπήρχε παράδειγμα άλλων κρατών, εγώ θα σας έλεγα έχετε δίκιο. Υπάρχει παράδειγμα άλλων κρατών, υπάρχει εθνική συνεννόηση σε όλα τα πεδία. Και αν άκουσες τον κύριο Τσίπρα σήμερα, νόμιζες ότι ήταν στη Σουηδία με τις ανακοινώσεις που έκανε. Για την υγεία, για την παιδεία, λες και είμαστε, βρισκόμαστε στη Σουηδία. Έχουμε αναλογιστεί που βρισκόμαστε. 8,5 τόσο είναι τα χρέη προς τις ιδιώτες του από το κράτος. Κάτω διάβαζα. Είναι... με επίσημα στοιχεία. Mm-hmm. 8 δις και. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας παρόλα αυτά, προσπαθώντας βεβαίως να δώσει το τυράκι στους βουλευτές, λέει ότι δεν περνάνε τα μέτρα δίχως να υπάρξει μια υπόσχεση για το χρέος. Να τη δούμε. Ποιος δεν τη θέλει. Καλό προέδρετε, κύριε Κουνιάκη, ό,τι υπάρχει για το ελληνικό λαό, εμείς θα πούμε όχι. Αλίμονο. Προς Θεού. Προς Θεού. Συνενετική. Αλλά τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να ψηφίσουμε όμως. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Ναι. Οπότε λοιπόν είμαστε συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να είμαστε συγκεκριμένοι αισιόδοξοι, κύριε Λάζαρη, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καθώς... Όχι κύριε Μιάκη. Εγώ τι να σας πω, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ήδη, σάχνουν ιδιωτικοποιήσεις, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ, ΕΙΔΑΠ, ΔΕΣΠΑ. Και τι δεν ξέρεις, τι θα έρθει ακόμα. Είναι όλα στο ΤΑΙΠΕΔ. Ήταν ο κύριος Τσίπρας που έλεγε, θυμάστε τι έλεγε. Ναι. Λοιπόν, τι να πω. Αυτά δύο ελληνικός λαός. Έχει ευθύνες τεράστιες. Μάλιστα. Μεκάρι, ολόψυχα, να βγει πέρα στο ποιος δεν θέλει. Για την πατρίδα μας, όλοι την αγαπάμε την πατρίδα μας. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι Γερμανοτσολιάδες, ούτε είναι προδότες, ούτε είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν τα είπαμε όλα αυτά. Δεν τα λέμε. Μάλιστα. Δεν στηρίζουμε τα μέτρα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι δύσκολα για τον κόσμο. Και δύσκολα για την ιδιωτική οικονομία, κύριε Λάζαρη. Το γνωρίζετε πολύ καλά, άνθρωπος της αγοράς είστε.
άνθρωποι της αγοράς και ξέρω τι γίνεται. Ναι. Πολύ ναι. δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από την άλλη, αναρωτιέμαι, κύριε Λάζαρε, το έχουμε συζητήσει πολλάκις. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η εναλλακτική, ρεαλιστική πολιτική πρόταση που να μπορεί να είναι οδηγός στο να βγούμε από αυτή την κρίση. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει όλοι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να πάμε με μία φωνή και να διεκδικήσουμε. Από την άλλη, όμως, είχα χθες ένα καθηγητή εδώ, τον κύριο Δραγκονταϊδή, ο οποίος είπε ότι στο παιχνίδι της διαπραγμάτευσης, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζεις ποιος είναι ο ισχυρός, ποιος είναι ο αδύναμος. Και το τι περιμένεις, το έχουμε χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αναρωτιέμαι. Το έχουμε χάσει, βεβαίως. Βεβαίως έχει χαθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί δεν μας περνάνε πλέον στα σοβαρά. Δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Λένε μέτρα, μέτρα. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε, τι θα κάνεις. Εμείς θέλουμε μέτρα. Όταν δεν κάναμε τις εργοδιαστηριωτικές κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε στον κατάλληλο χρόνο, ξεφεύγουν τα πράγματα. Ξεφεύγουν και ξεφεύγουν και ξεφεύγουν και πάμε μετά στα οικονομικά μέτρα. Δεν είναι πάντα όλα οικονομικά μέτρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν να γίνει. Παραδείγματος χάρη τα πετρέλαια. Για πες τι έχουμε κάνει για τα πετρέλαια. Τίποτα. Ναι, αλλά τώρα να με επιτρέψετε να πω ότι εδώ στην προσπάθεια που γίνονται να γίνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες, το Περιφερειακό Συμβούλιο εισηγήθηκε αρνητικά τις προάλλες. Τι να πω, λυπάμαι. Ναι, λυπάστε, αλλά δεν ξέρω αν διαβάσατε την ανακοίνωση. Υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων και μιλώντας βεβαίως εγώ με τον καθηγητή, τον κύριο Βαρότσι, είπε ότι όντως όσον αφορά το θέμα του ελέγχου για σεισμούς, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Δεν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες που να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν. Κύριε Κουνιάκη, η τεχνολογία έχει περάσει. Έχουμε φτάσει δηλαδή στην ορολογία σήμερα, υπάρχουν όλα τα πάντα. Μάλιστα. Μπορούν κάλλιστα να τα έχουν λύσει αυτά. Μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει όμως ένα σαφές πράγμα. Μπορούμε να το βγάλουμε το πετρέλαιο. Αν μπορούμε να το βγάλουμε. Αν δεν μπορούμε να μην το βγάλουμε. Αλλά όμως αυτά, η αναλύση πρέπει να έχει τελειώσει όμως. Αυτές που προχώρησε ο κύριος Μανιάτης έχει αντίθετα απόψη. Και καλά είναι να πάρετε και μια συνέντευξη από τον κύριο Μανιάτη. Ναι. Αν θέλετε μπορεί να το δούμε και αυτό. Βεβαίως. Και ο κύριος Μανιάτης έχει αντίθετα απόψη. Είναι ο άνθρωπος που έφτασε στο σημείο αυτό. Και δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Και εγώ με τον κύριο Μανιάτη που είναι και φίλος και μιλάμε πολλές φορές. Μου λέτε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά εκεί πέρα τον κύριο Μανιάτη. Ο κύριος Μανιάτης λέει ότι έπρεπε να έχουν πάρει να παίρναμε φέτος χρήματα. Όπως πήρε και η Κύπρος. Ναι, βέβαια. Είναι λίγο χρονοβόρα η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχουμε μείνει πίσω, γιατί μετά από 8 με 10 χρόνια θα μάθουμε αν μπορούμε να βγάλουμε το πετρέλαιο. Όχι, σύμφωνα με τους καθηγητές. Όχι. Δεν είναι. Γι' αυτό σας λέω καλά είναι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανιάτη. Να κανονίσω εγώ, άμα δεν μπορείς να γίνει μια συνέντευξη. Εγώ κάποια στιγμή ήθελα να έρθει και στη Λευκάδα για αυτό το θέμα. Ναι. Να ενημερώσω τον κόσμο για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Γιατί εγώ μίλησα με τον κύριο Μανιάτη. Και μου είπε κακώς ανησυχεί. Και τον καιρό ήθελε να περάσει όλα τα Ιωνία, αλλά μετά έπεσε η κυβέρνηση και δεν το κατάφερε. Ναι, το ότι δεν υπάρχει θέμα, καθώς συζητήθηκε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υπάρχει πιθανότητα οι πολίτες να δουν εγκαταστάσεις που να αντλούν πετρέλαιο στο Ιόνιο ή στη Λευκάδα συγκεκριμένα. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο και είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο νόμος προβλέπει 5% από τα έσοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαντικό, και αυτό σημαντικό, είναι θεσμοθετημένο και είναι πολύ σημαντικό για όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχει αρκετά πράγματα εδώ πέρα. Μάλιστα. Και θέλω λίγο όλα τα χρήματα. Κύριε Λάζαρη, θα μπορούσα να κάνουμε και εμείς κάποια πράγματα εδώ πέρα. Σωστό. Θέλω λίγο, επειδή είστε άνθρωπος του τουρισμού, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις προοπτικές που έχει το νησί μας τουριστικά και νομίζω ότι πλέον στα ταξίδια που κάνετε απολαμβάνετε και τα νέα, τους νέους οδικούς άξονες. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, κύριε Κουνιάκη. Τα διόδια, έχουν μπει τα διόδια πλήρως? Όχι ακόμα, νομίζω. Τα διόδια μπήκε μόνο σε ένα κομμάτι εδώ στην Παραϊόνιο. Στην Παραϊόνιο. Και βεβαίως και πάλι, και το λέω σε εσάς με την έννοια της ιδιότητας που έχετε, υπάρχει μια συζήτηση για το κόστος της γέφυρας, κύριε Λάζαρη. Πολλοί θεωρούν ότι είναι υψηλό και μάλιστα από την Ετωλοκαρανία γίνεται μια προσπάθεια να πιεστεί η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, να πέσει λίγο τα 13,30 της γέφυρας. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή αυτό. Η γέφυρα είναι αρκετή. Βάσει δηλαδή τα πράγματα, την οικονομική κατάσταση της χώρας, για μένα έπρεπε να χαμηλώσει η γέφυρα. Έπρεπε να υπάρχει πίεση. Να υπάρχει πίεση και σε αυτό. Έπρεπε να υπάρξει μια πίεση
να, mm-hmm. πέσει, να πέσει το ιδιώδη. Είναι ακριβώς. Σας το λέω και εγώ, είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Αυτοί που περνάνε όμως πολλές φορές, υπάρχουν κάποια πακέτα εκτός εκεί πέρα και περνάνε με πιο χαμηλές τιμές. Ναι, είναι όμως, αλήθεια. Υπάρχει όμως, έπρεπε να υπάρξει μια πίεση. Μάλιστα. Και να υπάρξει και μια πίεση, κύριε Κουνιάκη, οπωσδήποτε, είναι απαράδεκτο. Έχει ανοίξει το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Είναι απαράδεκτο δρόμος από το αεροδρόμιο προς τη Λευκάδα και ειδικά από το αεροδρόμιο προς τον Άγιο Νικόλα. Ναι. Είναι απαράδεκτο. Κάνω μια έκκληση αυτή τη στιγμή, έστω αν η περιφέρεια, η δικιά μας, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν μας ακούει, ας αναλάβει ρόλο ο Δήμος, ότι η περιφέρεια μας εδώ κτλ. Πρέπει να πιέσουμε. Είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο να μην ρίχνει δύο φορτηγά πίστα εκεί πέρα. Περνάνε τα αυτοκίνητα εκεί πέρα, γελάνε όλοι οι ξένοι που έρχονται αυτή τη στιγμή στην Λευκάδα. Είναι απαράδεκτο. Κύριε Λαζάρη, κάνω έκκληση να δουν αυτό το οπωσδήποτε να το δουν. Νομίζω ότι μια πρωτοβουλία δόθηκε, έδωσε μια υπόσχεση κυβέρνηση, τουλάχιστον ο δρόμος Βόνιτσας Λευκάδας θα φτιαχτεί ξανά. Ναι, απλά αυτά τα 11 χιλιόμετρα, ναι. Ναι, δεν ξέρω γι' αυτό το οποίο λέτε. Και όντως αξίζει να πιέσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, καθώς μας αφορά. Κλείνοντας, κύριε Λάζαρη, ήρθε κύριε λοιπόν. Και αυτό το κομμάτι του δρόμου μπορεί να κάνει και 2-3 χρόνια τώρα που θα αρχίσει μέχρι να φτιαχτεί. Σίγουρα. Μπορεί να κάνει 2 χρόνια. 11 χιλιόμετρα είναι αυτό. Η μελέτη υπάρχει. Αλλά όμως να ρίξει να πιεστεί ο Δήμος εδώ. Ο Δήμος, εγώ κάνω έκκληση στο Δήμο. 3 φορτηγά εκεί πέρα να κάνω. Πάνε την περιφέρεια και τη Δυτική Ελλάδος. Γιατί εγώ έχω πει στον περιφερειακό. Έχει κάποιο και δεν καταλαβαίνει και αυτός πολλά πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Το έχω κάνει και εγώ 2 φορές. Τις κινήσεις σας. Να ρίξει 2 τέτοια. Σας λέω, μας κοροϊδεύουν οι ξένοι που έρχονται εκεί πέρα. Λέει, αμάν. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Λάζαρη. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τις μεγάλες προκλήσεις του νησιού, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι επιτακτική η σύνδεση του νησιού πλέον, όλοι οι άξονες θα κάνουν τη Λευκάδα σημείο αναφοράς. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες και πού υστερεί η Λευκάδα τώρα? Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα σίγουρα με την οδό Γολέμη, το μποτιλιάρισμα και το κομφούζο που γίνεται το καλοκαίρι. Πώς θα ιεραρχούσατε εσείς ως άνθρωπος του τουρισμού τις προτεραιότητες για το νησί με αφορμή και την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων και αν πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια έχει διάθεση συνεργασίας? Ο κύριος Περδικάρης μου είπε χθες εδώ ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί με τις λιγοστές μας δυνάμεις, με όλους τους ανθρώπους του τουρισμού, να χαράξουμε μία γραμμή. Εγώ, κύριε Κουνιάκη, σας το έχω πει και την επόμενη φορά, είμαι υπέρ της υποθαλάσσιας. Μάλιστα. Να λύσουμε το θέμα διαπαντός. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βρεθεί ένα μικρό αντίδημα να πληρώνει η Λευκάδα, πολύ μικρό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όποιος έρχεται στη Λευκάδα, εντάξει, να δώσει και, και 2 ευρώ να περάσει 2,5, δεν είναι μεγάλη δουλειά. Αρκεί να βάλω μέσα στη σύμβα, να είναι ένα μικρό για μας από εδώ πέρα και γύρω εδώ πλαγιά, παιδιά κτλ. Εγώ πιστεύω πως αυτή είναι το καλύτερο. Και να τελειώνουμε όπως έγινε και στο Άκτιο. Να φέρουμε τα αυτοκίνητα, να μην παίρνουμε στην πόλη κτλ. Να γίνεται αυτό που γίνεται το χαμός. Δεύτερο πράγμα πρέπει να γίνει στη Λευκάδα. Έχουμε και τον δρόμο της Λαγκάδας εκεί πέρα, Σφακιώτες. Είναι άδικα για τα χωριά εκεί πέρα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει λύση. Είναι πολύ άδικο. Αλλά πώς το λένε, τα χωριά εκεί πάνω, Σφακιώτες, Καρία κτλ. Αυτός ο δρόμος ήταν εσωτερία. Από εκεί περνάνε για 2-5 τουρίστες που λέει ο λόγος ανεβαίνουν και ανεβαίνουν. Και ο κόσμος εκεί να κάνει ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Να προχωρήσουν τα άλλα τα έργα όπως προχωράνε. Mm-hmm. Στο Πόρτο Κατσίκι εκεί πίσω στα. Ναι, δεν θα είναι ανοιχτό και το Πόρτο Κατσίκι φέτος. Το ξέρω, δεν θα είναι, εντάξει. Ας κάνουμε λίγο κουράγιο, απισπέψουμε όμως τις διαδικασίες και να πιέσουμε. Ναι. Πιστεύω και μέσα στην πόλη εδώ πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη εδώ στο νεκροταφείο, εδώ εκεί πέρα γίνονται ατυχήματα πολλά. Ναι. Στα αναπαύσεως να ενωθεί, να γκρεμιστεί, να ενωθούν αυτοί οι δρόμοι εκεί πέρα. Και για το καλοκαίρι να μπει μια τάξη, να αστυνομευτεί πολύ καλύτερα. Να μπορεί ο κόσμος, γιατί θα υπάρξει πολλής κόσμος και να μην έχουμε τα περσινά. Δυστυχώς. Και να καθαρίσουν, και να γίνει και ένας καθαρισμός. Δεν ξέρω αν έχει γίνει καθαρισμός και στο Φαράγγι εκεί πάνω στους Σφακιώτες. Ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Είναι πάντως, είναι η επόμενη μέρα μπροστά μας και υπάρχει είναι λίγο. Και κάτι άλλο, πρέπει να προχωρήσουμε το νοσοκομείο, κύριε Κουνιάκη. Δεν προχωράει το νοσοκομείο. Πρέπει, δεν ξέρω, πολλά ακούγονται το νοσοκομείο, σας το λέω από τώρα, πολλά ακούγονται το νοσοκομείο, πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να δοθεί εφέτος το νοσοκομείο. Και που πάει, εγώ έχω και πληροφορίες ότι δεν θα δοθεί ούτε εφέτος. Ούτε εφέτος δεν θα δοθεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω και τι μένει μπορεί να κάνουμε και μια εκδήλωση εμείς τώρα,
για το νοσοκομείο, για τα θέλω να δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε, γιατί έχουν τα προσυνεδριακά, θα είναι με ενότητες και μπορεί να κάνουμε μια για την υγεία της Λευκάδας. Το νοσοκομείο αυτό μπορεί να παίξει πολλά πράγματα για τη Λευκάδα μας. Βεβαίως. Είναι η ναυαρχίδα, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Τόσο έτοιμο να στελεχωθεί, κύριε Λάζαρε, όμως. Να μην παραμείνει, να μην είναι τύπου Ζακύνθου ή... Ναι, βεβαίως θα στελεχωθεί και ας δούμε και την περιουσία της. Το φωνάζω πάντα εγώ, το λέω. Πρέπει να δούμε και την περιουσία της. Στην αγορά, αν γίνει σεισμός, θα σκοτωθεί κόσμος από εκείνο εκεί. Σας το ενημερώνω πάλι ότι στην αγορά, από το κτίριο, όχι το νοσοκομείο, είναι πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Το έχετε μεταφέρει αυτό, πιστεύω, το αίτημα σε συζητήσεις σας, υποθέτω, την αγωνία σας. Εμείς το έχουμε μεταφέρει. Αυτή τη στιγμή φτιάχνεται και στο συνέδριό μας θα υπάρξει και το πρόγραμμα Ελλάδα. Μάλιστα. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που φτιάχνεται από επιστήμονες αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Και θα ανακοινωθεί να δούμε αν θα περάσει στο συνέδριο και τι τροποποιήσεις θα γίνουν. Μάλιστα. Κύριε Λάζαρη, νομίζω ότι συζητήσαμε, θα έχουμε τη δυνατότητα τώρα και το καλοκαίρι, καθώς σας είπα, η ιδιότητά σας ως άνθρωπος του τουρισμού που μεταφέρετε τουρίστες έχει ενδιαφέρον. Κάνω έκκληση σε όλους μας να είμαστε πολύ καλοί με τους τουρίστες. Είναι σημαντικός παράγοντας του τουρισμού. Έκκληση. Αυτό μας έχει μείνει. Δεν έχουμε κάτι άλλο στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Όσο μπορούμε, αγάπη. Μάλιστα. Η αίσθησή σας για φέτος, για τη Λευκάδα, κύριε Λάζαρη. Ορίστε. Η αίσθησή σας για φέτος, για το νησί. Πιστεύω ότι αν είναι όπως τα πέρσι, εγώ δεν λέω για περισσότερο, λέω να είναι η περσινή χρονιά θα είναι καλή. Μάλιστα. Ωραία. Και αν είναι και καλύτερη, κανείς δεν λέει όχι. Μακά. Αλλά ας ξεκινήσουμε να πάμε στο περσινό και βλέπουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Λάζαρη, να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και για την εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα και για τα πολιτικά. Λέστε και ένας άνθρωπος, όπως είπα, του τουρισμού, μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Και βεβαίως να κανονίσουμε τον κύριο Μανιάτη, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, να έχουμε αυτή την ενημέρωση και για τους υδρογονάνθρωπους, που είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε και την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Λάζαρη. Καλά και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουνιάκη. Χαρά μου, κύριε Λάζαρη. Καλό απόγευμα.